κάνει εντύπωση, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είμαι εδώ, όπως βλέπετε, με unboxing. Βίκο unboxing. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά, οπότε πάρε καφεδάκι και δες τι δώρο μου έκανε το Βίκο για τα καλωρίσικα, για το καινούριο σπίτι. Βίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμη, είμαι πανέτοιμη να ανοίξω τα δώρα μου. Θα ξεκινήσω από το χαλί, που είναι το πιο εύκολο να ανοίξει. Είναι γουνιτό που λέει και η Ανούλα. Είναι γούνινο. Για να κλείσω το παράθυρο για να μην έχουμε ήχους. Wow, παιδιά, είναι σαν τη γη. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι απίστευτο. Καλά, εντάξει, αυτό είναι τρελό, παιδιά. Η Άννα θα το λατρέψει. Πραγματικά θα το λατρέψει. Α, και το μικρό το ίδιο είναι. Είναι σορτή. Είναι σορτή. Είναι γουνιτό κι αυτό. Εντάξει, παιδιά, λατρεύω. Αμάν, παιδιά, θα περάσουμε πολύ ωραία το χειμώνα, εμείς οι δύο. Έχουμε και λέμε μαξιλαράκι, εντάξει, το οποίο πηγαίνει τέλεια με τον καναπέ μου. Δύο τέτοια μαξιλαράκια. Τέλειο, πεθαίνω, παιδιά, λατρεύω. Πραγματικά, κοιτάξτε εδώ πέρα για να βάλεις μέσα ρεσό. Πανέμορφο και έχει δύο τέτοια. Γυροπήγιο που θα ταιριάξει τέλεια με την τραπεζαρία μου, γιατί θα σας τη δείξω. Έχει κι άλλο τέτοιο μαξιλαράκι. Γιατί γενικότερα ο καναπές με τα πολλά μαξιλάρια, και όταν είναι και ωραίο το ύφασμα, φαίνεται έτσι και πιο luxury γενικότερα. Τι ωραίος δίσκος, παιδιά, είναι αυτός. Και είναι από αυτούς τους δίσκους που μπορείς να βάλεις επάνω στο τραπέζι και να βάλεις κάποια κεριά και να το κάνεις έτσι μια ωραία σύνθεση με κάποιο ποτπουρί, με κεριά, με κάποιο έτσι διακοσμητικό στοιχείο και να είναι υπέροχο και δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα άλλο, εννοείται πάνω. Παιδιά, αυτό είναι κοσμηματοθήκη, να ξέρετε. Μπορείς να κρεμάσεις τα κοσμήματά σου και είναι υπέροχο. Κι άλλο μαξιλάρι! Εντάξει, παιδιά, το γέμισε τον καναπέ με μαξιλάρια που έτσι ήθελα ούτως ή άλλως. Γιατί ήθελα να φαίνεται έτσι, δεν είναι βασικά άνετος, να μπορείς να κάτσεις και να φορτίσεις μέσα στα μαξιλάρια. Παιδιά, κουρτίνα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι σετ από δύο κουρτίνες. Δεν ξέρω αν φαίνεται το χρώμα, γιατί τώρα έχει πέσει λιγάκι και το φως. Άρα υπάρχουν και λαμπατέρ. Είναι λοιπόν δύο καπέλα από λαμπατέρ, για να δω και το υπόλοιπο. Πετσέτες, σεφ πετσέτες. Τι ωραία χρώματα, παιδιά, και πόσο μαλακή είναι. Λοιπόν, έχει και κουζινικά, παιδιά, θέλω να σας πω υπόθεση. Τηγάνι, σεφ τηγάνια βασικά, να σας πω την αλήθεια μου. Μικρό, μεσαίο και μεγάλο, που είναι αντικολλητικά, που καθαρίζουν εύκολα και είναι και πιο υγιεινό γενικά μαγείρεμα. Παιδιά, αυτό είναι ασήκωτο. Δεν ξεκινάμε καλά. Ζυγαριά. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Τι ωραία, max 180 κιλά. Εντάξει. Κουβέρτα καναπέ, να ξέρετε. Θα να βάλω το τραπεζάκι εδώ πέρα. Κάποια στιγμή είχα ανοίξει, αν θυμάστε, σας είχα δείξει πέρσι το χειμώνα κάτι κουβέρτες καναπέ, τις οποίες είχα πάρει πάλι από Βίκο, που ήταν σε αυτά τα χρώματα που έχω εδώ τους καναπέδες, η οποία ήταν η πιο soft κουβέρτα του κόσμου. Όσο μεγάλη και αν ήταν, του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή, την παίρνω πίσω από το Κατάρ, δεν την αφήνω εδώ πέρα με τίποτα. Το πόσο την είχαμε καταυχαριστηθεί, παιδιά, είναι υπέροχες. Πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Αξίζουν πάρα πολύ οι κουβέρτες από τα Βίκο, παιδιά, γιατί είναι super soft. Είναι αυτές οι φλισένιες, δεν ξέρω πώς τους λένε ακριβώς, οι οποίες εντωμεταξύ είναι ένα μικρό κουβαράκι. Ακόμα δηλαδή, άμα θες να την πλύνεις, δεν σου πιάνει το χώρο στο πλυντήριο όλο. Και μετά λες, εντάξει, έβαλα ένα πλυντήριο και ήταν μία κουβέρτα. Κοιτάξτε εδώ. Και είναι και πολύ όμορφη. Καλά, λατρεύω έτσι. Α, έχουμε το υπόλοιπο set από τις πετσέτες. Αυτές φαντάζομαι ότι είναι προσώπου, γιατί είναι αυτό το μεσαίο μέγεθος. Καλά, εδώ έχει παίξει κουζινικό άλλο. Δεν μπορεί να διανοηθείτε τι γίνεται εδώ. Έχω ό,τι χρειάζομαι για το μαγείρεμά μου σε κουτάλες. Τρυπητές, σπάτουλες, τσιμπίδες, τα πάντα. Και τα υπέροχα, εντάξει, παιδιά, δοχεία αποθήκευσης, τα οποία επίσης ό,τι έχω από Βίκο, παιδιά, είναι αθάνατα καταρχάς. Τα έχω καταυχαριστηθεί. Είναι όμορφα designata και είναι πολύ πρακτικά γιατί έχουν τέτοια μεγέθη που μπορείς να τα αποθηκεύσεις μέσα στα ντουλάπια σου, μέσα σε σετάρια σου, δεν ξέρω και εγώ τι, και να τα βρίσκεις και εύκολα λόγω του ότι είναι και διάφανα. Και τα καπάκια έχουν διαφάνεια από πάνω, οπότε ακόμα και αν το βάλεις έτσι στο ντουλάπι μπορείς να δεις τι έχει. Εδώ έχει σετ μπάνιο. Λατρεμένο χρώμα, αυτό το mint, το από τα Tiffany's που λέω εγώ, το Tiffany's γενικότερα. Λατρεύω, πραγματικά λατρεύω. Υπέροχο.
Ολοκληρώθηκε το σετ με τα πετσετάκια χεριών. Παιδιά, είναι άπειρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχω ακόμα δύο κούτες. Έχω ένα κυροπήγιο το οποίο έρχεται σε σετ με το άλλο μάλλον, που μπαίνει το ψηλό το κέρι, το οποίο είναι φοβερό γιατί γενικά με είναι πολύ μεγάλη η τραπεζαρία μου. Είναι δηλαδή, δεν είναι από αυτές που επεκτείνονται, είναι αυτή που είναι ήδη σε επέκταση. Και έχει και χρυσά στοιχεία, full, οπότε ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα χρυσά τα κυροπήγια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχω βραστήρα, δεν έχουμε προλάβει να πάρουμε κάποια πράγματα και μέσα σε αυτά είναι και ο βραστήρας. Και ήρθε τώρα ο βραστήρας εδώ, για αυτό που έχουν διαφάνεια και δεν είναι αυτό το ίνοξ για παράδειγμα που δεν βλέπεις μέσα το νερό. Πώς μου αρέσουν να βλέπω το νερό να βράζει. Ηλεκτρικό μπρίκι. Και όχι τίποτα άλλο, τώρα επειδή θυλάζω ακόμα, πίνω ελληνικό καφέ, δεν καφέ είναι. Δεν ξέρω αν τον έχετε ποτέ, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που βάζεις τον καφέ επάνω και, γίνεται σε χρόνο ντετέ. Κοιτάξτε, τέλειο. Δεν ξέρω και πώς θα το πιάσω. Μην είναι κάτι που σπάσει και θα τρελαθώ. Δίσκος, παιδιά, εντάξει, είναι από αυτούς τους δίσκους όπως σας είπα πριν, παιδιά. Ο δίσκος που... Τι ωραίο διακοσμητικό είναι αυτό! Κοιτάξτε, τέλειος. Είναι διακοσμητικό τώρα, πραγματικά πολύ φίνο. Όπως σας είπα για τον μαύρο το δίσκο, τον ορθογώνιο, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να βάλεις επάνω τα κεριά σου, να βάλεις ένα ωραίο αρωματικό, ξέρετε, από μετά αυτά τα sticks. Παιδιά, υπάρχει γούστο στα δίκο, υπάρχει γούστο! Φτωχή αποθήκευσης. Τι είναι αυτό, τι μπορεί να είναι. Βάζω. Πω, παιδιά, και είναι από αυτά που κάνουν χρώμα μέσα. Δεν είναι μαύρο. Δεν ξέρω πώς θα σας το δείξω. Κάνει ένα μπλε πράσινο, βασικά ένα πετρόλ μέσα. Τέλειο, είναι τέλειο, παιδιά. Και είναι και χοντρό γυαλί. Δεν είναι λεπτίτσα. Πολύ ωραίο. Τι είσαι εσύ. Α, κατσαρολάκι. Επιτέλους, παιδιά, να πετάξω κάτι παλιατζούρες που είχαμε εδώ πέρα στο Παγκράτη Αθηναίες. Με το καπάκι, το οποίο το καπάκι, κοιτάξτε πόσο φίνο, δεν είναι αυτό το κλασικό το μαύρο το καπάκι. Ου! Τέλειο! Ρεσό, πολλά ρεσό. Ήρθανε και τα κρασιού! Εντάξει, στην υγειά μας, Βίκο, θα πιω ένα κρασάκι για σένα. Κορνίζα. Τη φαντάζομαι χρυσή, χωρίς να την έχω ανοίξει. Χρυσό. Χρυσό με βελούτε. Simple, keep it simple, παιδιά. Έχει και άλλη κορνίζα. Και υποψιάζομαι ότι είναι ίδια για να είναι σετάκι. Γιατί εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ομοιομορφία στον χώρο. Εν τω μεταξύ, προκειμένου να γίνει αυτό το βίντεο, έχω σκάσει παιδιά. Γιατί έχω κλειστά από παντού για να μην ακούγεται απ' έξω ο χώρος του δρόμου. Ίδιο. Τέλειο. Εδώ έχει κάτι βαρύ. Ελάτε, παιδιά, έχετε και εσείς αγωνία όπως εγώ. Γιατί εγώ έχω. Και τι σας έχω και τι σας έχω. Τι να είναι. Καθρέφτης. Είναι. Λοιπόν, μισό. Αυτό ξέρω να το φτιάχνω πολύ καλά. Μισό. Για είναι από αυτούς τους καθρέφτες που έχουν και τα ραφάκια από κάτω για να βάλεις, ας πούμε, τα κοσμηματάκια σου, αν θες να κουμπάς, να κάνεις. Πέτε μου τώρα, δεν είναι τέλειο. Και είναι και μαύρο, ματ. Φοβερός! Πολύ μου αρέσει. Θα ταιριάξει με το δωμάτιό μου, όχι τίποτα άλλο. Το κρεβάτι μου έχει από πίσω γκρι επενδυμένο έτσι προς κεφάλι. Α! Πιγκάλ, λέει πιγκάλ και κάρος. Είναι αυτό εδώ πέρα της μέντας και είναι και μάρμαρο όμως, αυτό το τύπου μάρμαρο. Πολύ φίνο, πολύ μου αρέσει. Εδώ, πού είναι, λοιπόν. Εντάξει, τι όμορφο που είναι. Είναι κεραμικό αυτό από κάτω και υφασμάτι με το πάνω, δεν είναι πολύ όμορφα τα χρώματα. Γενικά είναι τελείως μέσα στα χρώματά μου. Beige, γκρι, αυτά τα neutral. Έχει και κάτι το οποίο είναι τεράστιο. Oh, wow! Είδε και η μεγάλη κατσαρόλα, παιδιά, η οποία είναι σετ με την μικρή και με τα τηγάνια. Έχει έναν τεράστιο χρυσό καθρέφτη. Τεράστιο χρυσό καθρέφτη. Και για το χώρο εδώ πέρα είναι ό,τι πρέπει. Για κάτσε να μου κάνω λίγο φως. Να μου στείλω λίγο φως, έλεγα. Φωτισέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Τι τέλειος. Νομίζω θα μπει εκεί πέρα, δίπλα στην πόρτα. Θα με δείτε γενικότερα να τα τοποθετώ στο σπίτι. Δίσκος. Μισό, παιδιά. Όχι, δεν είναι. Αχ, παιδιά, δεν είναι. Λέω δίσκος και κοιτάξτε τι είναι. Εντάξει, ακραία τέλειο. Είναι τραπεζάκι.
σετ βοηθητικά τραπεζάκια. Κοιτάξτε εδώ. Το οποίο μπαίνει και το ένα μέσα στο άλλο. Εντάξει, πόσο τέλεια παίζει να είναι, πραγματικά. Πόσο τέλεια παίζει να είναι. Τα οποία είναι το ένα λίγο πιο ψηλό και το άλλο πιο χαμηλό. Και είναι φίνα, δηλαδή θα τα βάλω εδώ πέρα, δίπλα από τον καναπέ. Δηλαδή να είναι πραγματικά βοηθητικό τραπεζάκι, αριστερά του καναπέ. Ταιριάζουν τέλεια με το τραπεζάκι που έχω ήδη, που είναι στρογγυλό με μαύρο τζάμι και χρυσό από κάτω. Παιδιά, είναι εντάξει, είναι τα παιδάκια τους, είναι τέλεια. Ανοίγω και την τελευταία κούτα τώρα. Δεν θέλω να τελειώσω αυτό το unboxing. Απαπά, παιδιά, μου έχει πέσει μέσα. Να δω τι έχει μέσα, πραγματικά είμαι πολύ περίεργη. Χαλάκι. Μπαθ, χαλάκι. Ω, πρίκα, πρίκα ολόκληρη εδώ πέρα. Τα δίκο παιδιά με πρικίσανε. Λοιπόν, εντάξει, έχουν όλη τη σειρά με τα αποθηκευτικά δοχεία που έχει δίκο. Πόσα έχει? 4, εδώ, 8, 15, 32. Ηλεκτρική σαντουιτσιέρα. Γιατί είμαστε και πολύ του σάντουιτς γενικότερα εδώ μέσα, παιδιά. Ειδικά εγώ με τον Νίκο. Γιατί τα παιδιά μάλλον δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το πόσο νόστιμο είναι. Πόσο νόστιμο μπορεί να γίνει ένα τόστ, ας πούμε. Με το αντικολλητικό. Ασορτή με τις κατσαρόλες. Και είναι από αυτές εδώ μεταξύ που κάνουν αυτή την κίνηση και μπορούν να τα κλείσουν τα σάντουιτς χωρίς να κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. Τη γωνία που ψήνεται μόνο η μία μεριά. Ψήνεται ωραία, μη όμορφα. Γιατί σηκώνεται. Τι είσαι. Εντάξει, το σετάκι από το βάζο που είδαμε στην αρχή. Μικρό και μεγάλο. Τάιλ. Εντάξει, σταμάτησα να χωράω εδώ μέσα. Και ακόμα έχει πάρα πολλά. Ου, τι κουπ ήταν αυτό. Πραγματικά με πρικίσανε από το δίκο. Είναι όλο το σετ της κατσαρόλης στο δίκο, παιδιά. Κάτι μικρούλι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Γενικά, ό,τι έχω από δίκο, παιδιά. Ου, έχει βγάλει τα λεφτά του και είναι φοβερό. Εδώ έχω. Παιδιά, έχω εσπρεσιέρα. Έχω εσπρεσιέρα από τα δίκο. Εντάξει, παιδιά, φτιάξτε μου τώρα ένα καφέ. Για να δω. Τσακ. Τέλειο. Και είναι όχι με κάψουλες, παιδιά. Είναι για να βάλεις μέσα αλεσμένο καφέ. Για να βάλεις δηλαδή την υπερκαφεδάρα που έχεις διαλέξει εσύ και να τη βάλεις μέσα και θα πιεις νοστιμότατο καφέ. I'm in love. Ασήκω το. Πιατάρες τέτοιου χρώματος, δεν τα βγάζω όλα, αλλά κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Κασπό! Ναι! Και μου φέρανε κάτι γλάστρες σε αυτό το άθλιο, το πλαστικό το απ' έξω και θέλω οπωσδήποτε να έχω κασπό βαζάκια για να βάλω μέσα τα λουλουδάκια μου. Σε αυτό το χρώμα της άμμου το υπέροχο. Κουρτίνα μπάνιου. Δόξα τον παντοδύναμο, δόξα. Γιατί δεν έχουμε κουρτίνα. Δεν έχουμε βάλει ακόμα κουρτίνα. Φρυγανιέρα δύο θέσεων, δύο ψωμάκια. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Όπα παιδιά. Πάει. Κάγκελο η μαμά. Θα μείνει η μάνα. Θα σκρινιάξω κι εγώ λίγο. Το σετ από τα βαθιά πιάτα που δεν είναι αυτό το... Θυμάστε παλιά τα βαθιά τα πιάτα που ήταν πολύ στενά στη μέση και ξαφνικά έτσι είχε το πολύ μεγάλο στο πλάι γύρω-γύρω. Οπότε η σούπα, ας πούμε, περιοριζόταν και τα μακαρόνια σε ένα πολύ μικρό στενό σημείο στη μέση και δεν κρύωναν ποτέ. Ενώ εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι αυτά τα πιο. Που πα σε ένα εστιατόριο και σου έχουν στη μέση μόνο λίγα τα μακαρόνια και ζητά πού είναι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά είναι τα βαθιά. Πολύ αγαπώ. Ποτήρια. Ποτηράκια. Wow! Και ψηλό, αλλά και πολύ όμορφο. Έχει κάνει αυτό το πλατή στο κάτω-κάτω μέρος του. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Πάει. Φτιάχνεις και ωραίο καφέ εδώ μέσα. Α, παιδιά, έχει σετ μαζί με αυτόν τον καθρέφτη. Είναι σετ. Μικρός μεγάλος. Τέλειο. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός, παιδιά, εδώ πέρα, να ξέρετε. Εύχομαι να το ζείτε κι εσείς έτσι. Πιάτα υποψιάζομαι και άλλα πιάτα. Είχαμε τα μεγάλα. Τα μεγάλα ήταν αυτά πριν. Πού είναι? Μάλλον ήταν τα μικρά, τα βαθιά και τώρα πρέπει να είναι τα μεγάλα. Ναι, παιδιά, είναι τα μεγάλα. Εντάξει, είναι σούπερ, παιδιά. Θέλω να κάνω ένα τραπέζι, να καλέσω να κάνω
Να μαγειρέψω και να κάνω τώρα τραπεζάρα, όχι αστεία. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δεν θα τα βγάλω όλα τα μαχαιροπύρουνα που έχει εδώ πέρα, γιατί είναι πραγματικά δισεκατομμύρια. Βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσα έχουν στείλει από το καθένα. Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει όλο το σετ από μαχαιροπύρουνα που είναι μικρά κουταλάκια γλυκού, μικρά πυρουνάκια γλυκού, μαχαίρια, κουτάλια μεγάλα, πυρούνια, τα πιο πλατιά, τα πιο στενά. Έχουν αυτό το design που είναι τόσο minimal, τόσο όσο θα χρειαζόμουν εγώ ούτως ή άλλως, δεν θα ήθελα κάτι πιο πλουμιστό ή κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Εν τω μεταξύ γυαλίζουν φοβερά γιατί είναι και ολοκένουργια. Έχουν στείλει παιδιά, εντάξει, καλά. Αυτά νομίζω ότι είναι και από τα best seller τους, παιδιά. Γιατί πραγματικά σε όσα σπίτια έχω πάει και έχουν τέτοια sticks με. Δεν προλαβαίνω να το ανοίξω και έχει μυρίσει φοβερά. Μου έχουν στείλει λοιπόν αυτά τα sticks που τα βάζεις μέσα σε αυτό το βαζάκι που έχουν αυτό το αρωματάκι. Σε ρωτάει και το βγάλω. Τα οποία μυρίζει όλος ο χώρος, όλος ο χώρος. Δίνει μια φρεσκάδα βασικά στο χώρο χωρίς να ρίξεις αποσμητικό χώρου, ξέρετε, που κάνει, που βαραίνει την ατμόσφαιρα πάρα πολύ. Μυρίζει ήδη, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ενώ είναι κλειστό. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Τα έχουν στείλει σε δύο αρώματα. Το ένα είναι το Orange Blossom, το οποίο είναι μάλλον το αγαπημένο μου θα πω μέχρι στιγμής. Είναι μέχρι να μυρίσω το άλλο, το οποίο είναι βανίλια. Και ξέρετε, η βανίλια μέσα στο χώρο δίνει και κάτι λίγο πιο... πώς το λένε... Α, Θεέ μου! Πω, παιδιά, κάτι πιο κόζι λοιπόν η βανίλια. Γι' αυτό λένε ότι άμα θέλεις λιγάκι να προσκαλέσεις κόσμο και να νιώσεις και πιο άνετα κτλ. Κανέλα, βανίλια και ποιο άλλο είναι. Και δεν θυμάμαι το άλλο, ένα που έχει περίεργο όνομα τέλος πάντων. Εντάξει, είναι αυτά εδώ. Μυρίζει υπέροχα, είναι από αυτό που μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και λες τι ώρα που μυρίζει, μακάρι να μυρίζει έτσι και το δικό μου το σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις που νιώθεις την ανασφάλεια όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι σου και λες πώς να μυρίζει άραγε, πώς να είναι, ξέρω εγώ, ακόμα και αν το έχεις αερίσει, έχει μια δική του μυρωδιά. Μπορεί λοιπόν να αποκτήσετε και πιο ωραία μυρωδιά με αυτά εδώ πέρα, τα sticks. Λοιπόν, αυτά ήτανε, δεν τα λες και λίγα. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Δίκο πραγματικά για όλο το στυλ που μου φέρανε, για όλο το γούστο με το οποίο ντύσανε το σπίτι μου το καινούριο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί κάνατε πολύ πιο εύκολο τον επαναπατρισμό μας. Ήτανε όμορφα δώρα τα οποία είναι για τα καλορίζικα με πάρα πολύ γούστο. Ταιριάξανε στο χώρο μας, ταιριάξανε στα επιπλά μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται στη συνεργασία με τα Βίκο ένα πολύ μεγάλο giveaway. Ένα giveaway το οποίο πραγματικά θέλεις οπωσδήποτε να το κερδίσεις. Στο επόμενο μου post λοιπόν θα δεις ένα super duper giveaway. Σας φιλώ γλυκά μέχρι τότε, να προσέχετε, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να επισκεφτείτε οπωσδήποτε το site από τη Βίκο να διαλέξετε πραγματικά πράγματα τα οποία είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή, πάρα πολύ προσιτές τιμές και με πάρα πολύ γούστο. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα brands. Λατρεύω Βίκο, το δηλώνω εδώ μπροστά σας.